Ομιλία αναφορά εις το βίον και στη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο στο παρελθόν, να αναφερθώ λίγο στην παλαιά, στην πρώτη συνοδεία, τη συνοδεία του μακαριστού γέροντός μου τον άξιον αυτόν γέροντα, που όντως διέπρευσε στον πνευματικό και μοναχικό αγώνα και έγινε φως της εσκότη. Αυτό το βλέπουμε από την ευλάβεια των χριστιανών μας που τον μνημονεύουν και ιδιαίτερα με το βιβλίο του που αξιοθήκαμε να εκδώσουμε, οι άνθρωποι επικαλούνται τις ευχές του και παίρνουν μεγάλη βοήθεια και πολλοί τον βλέπουν, τον αισθάνονται και νιώθουν μεγάλη παρηγορία και βοήθεια. Τα όσα έχουμε γράψει στο Άγιο Βιβλίο του, πολλά μοναστήρια το κάνουν ανάγνωση στην τράπεζα, άλλοι το έχουν στο προσκεφάλαιό τους, το έχουν συνεχή μελέτη και παίρνουν και αντλούν συνεχώς χάριν και δύναμη.
πρώτη τεσσαρακοστή που κάμαμε μαζί του την παραμονή, με κάλεσε το βράδυ στην Αγρυπνία κοντά του και μου λέγει: «Ξέρεις, μικρούτσικο, ότι μπαίνουμε στη μεγάλη τεσσαρακοστή?» «Ναι, γέροντα, το βλέπω. Ξεκινούμε από αύριο.» «Ναι, αλλά ξέρεις ότι εδώ, στη συνοδεία μας, κάνουμε μεγάλη νηστεία? Εσύ, τόσο μικρός και αδύναμος, θα μπορέσεις?» «Με την ευχή σας, γέροντα, θα αγωνιστώ, γιατί και στον κόσμο διδασκόμενος και βλέποντας το παράδειγμα της μητέρας μου, έκαμνα νηστεία. Το παράδειγμα της με είχε βοηθήσει, γέροντα. Στην νηστεία, στην αγρυπνία, στα δάκρυα, στους κλαθμούς. Γιατί αυτή η ευλογημένη ψυχή νήστευε 3 φορές την εβδομάδα, 9η, χωρίς λάδι. Το βράδυ ώρες γονατιστή, σκοτεινά με το καντιλάκι, να προσεύχεται, να προσεύχεται, να κλαίει, να οδύρεται, γυναίκα μέσα στον κόσμο με παιδιά. Η όλη ζωή της ήταν μία μαρτυρία ορθοδόξου χριστιανής που με βοήθησε τα μέγιστα σε εκείνα τα πρώτα μου βήματα, που η θέληση, η χάρη του Θεού να με καλέσει στον δρόμο της μετανοίας και της επιστροφής. «Ναι, γέροντα», του λέω, «θα αγωνιστώ». Και πράγματι, όπως το είπε, έτσι και ήταν η πραγματικότητα. Δεν είχαμε τίποτε άλλο σαν φαγητό, είναι 25 δράμια αλεύρι, το κάμναμε κουρκούτι με λίγο αλατάκι, το βράζαμε και αυτό ήτανε για όλο το 24ωρο, το οποίο περνούσε με αχθοφορία κάθε μέρα, να σηκώνουμε διάφορα φορτία στην πλάτη και να τα φέρουμε πάνω στα καλύβια μας. Το βράδυ δε 10 ώρες το λιγότερο αγρυπνία, με αμέτρητες μετάνοιες, κομποσχήνη, δάκρυα, μελέτη, θεωρία, ξυμολόγηση των λογισμών. Και την ημέρα, σε άλλες ώρες, εργόχειρο, δεν μας άφηνε αργούς, γιατί μας έλεγε ότι η αργία πολλά κακά εδίδαξε τις ανθρώπους. Η αργία μήτυρε πάσης κακίας. Ο αργός άνθρωπος, πρώτον, ότι δεν βγάζει τον αιτιούσιον, δεν βοηθά και το οικονομικό προς βοήθεια αλλά και προς ελεημοσύνη,
αλλά κυρίως ότι η εργασία, το διακόνημα ελογίζεται από τους πατέρες ως προσευχή και ως μέσο σωτηρία, διότι εργαζόμενος ο άνθρωπος οφείλει να προσεύχεται, να κάνει και την άλλη εργασία, την ψυχική. Ο εργατικός άνθρωπος είναι χρήσιμος. Ο αργός και ο τεμπέλης ουδε μία τιμή αξιώνεται από τους ανθρώπους. Και έτσι μας είχε πάντα στην εργασία, στις ώρες τις επιτρεπτές και το βράδυ ολόκληρη τη νύχτα αγρυπνία. Τα κελιά μας δεν είχαν την ανάπαυση των σημερινών κελιών μας. Η όλη ζωή μας ήταν ανθρωπίνως δύσκολη, αλλά με τον λογισμό της αυταπαρνήσεως εύκολη. Όταν μας καλούσε η υπακοή να τρέξουμε από το βουνό κάτω και να φορτωθούμε φορτίο πολλές φορές πάνω από τις δυνάμεις, το εκάμναμε αμέσως χωρίς καμία αντίρρηση. Μα αυτή ήταν η διδασκαλία, αυτή ήταν η επιστασία του γέροντος. Ο πρόθυμος άνθρωπος στα υλικά είναι και στα πνευματικά όταν εγκεντριστεί το πράγμα. Όταν γίνει σε μία υπόσταση, τότε ολοκληρώνεται ο άνθρωπος εις πνευματικόν άνθρωπο. Διότι ο κόπος, ο σωματικός εν γνώση και εν αληθεία, βοηθά θαυμάσια τον άνθρωπο, τον μοναχό, εις μετάνοια, εις πένθος και εις δάκρυα. Αυτή η κόπη της ημέρας, της νυχτός, της ψυχής μας, με τις προσευχές του γέροντος, δεν μας άφηναν τα δάκρυα νύχτα μέσα. Μα στην προσευχή μέσα, μα στο διακόνημα, μα πάνω στον κόπο, τα μάτια δεν σταματούσαν. Φτάναμε να μην υπτώμεθα με νερό, αλλά με τα δάκρυα. Γι' αυτό πολλές φορές όταν πέφταμε να κοιμηθούμε, ευωδία Θεού μας κύκλωνε. Οι ευχές του γέροντα ήταν πολύ δυνατές. Μας παρακολουθούσε με άγρυπνο μάτι. Πού αργολογία στη συνοδεία μας. Βλέπαμε άνθρωπο να έρχεται και φεύγαμε και κρυβόμασταν για να μην δούμε και να μην μιλήσουμε. Γιατί? Διότι διαβάζαμε τον Αββά Ισαάκ τον Σύρον, ο οποίος έλεγε όχι μόνον
η ομιλία μετακοσμικών βλάπτη, αλλά και η θεωρία αυτών των ανθρώπων. Μα παραπλεύρος ήταν και η διδασκαλία τη αυτή του γέροντα. Επομένως δεν γινόταν να κάνουμε διαφορετικά τη ζωή μας. Όλα αυτά όμως, παρότι σήμερα φαίνονται παρατραβηγμένα, αν όχι λάθος, ήταν τόσο ωφέλιμα, μα έγιναν θεμέλιος λίθος, πέτρα αραγής, που θεμελιώθηκε ό,τι θεμελιώθηκε επάνω της. Διότι αν έτσι δεν κάναμε, και αν κατά αυτόν τον τρόπο δεν ήταν η διδασκαλία και η επιτήρηση του γέροντα, δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε πνευματικά. Πολλοί πέρασαν από τον γέροντα, αλλά δεν κάθισαν, δεν μπόρεσαν να βαστάξουν την διδασκαλία και την ζωή μας. Όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο επάνω ο γέροντας και ήταν ακόμη πιο αυστηρός εκεί, πέρασαν μεγάλοι άνθρωποι, αλλά πού να σταθούν. Ο γέροντας ήθελε τον μοναχόν του ή να γίνει μοναχός ή να φύγει. Και γι' αυτό δεν κάθισαν οι περισσότεροι. Αυτός δε ήταν το παράδειγμα το πρώτο της αγρυπνίας. Αγρυπνούσε όλη τη νύχτα, κλεισμένος, κατακλεισμένος μέσα στο κελί του. Προσευχόταν ώρες στην ουερά προσευχή. Μετά από ώρες τον έβλεπες, τον άκουγες να ψέλει κανένα τροπαράκι πένθυμο, νεκρόσιμο, και κατόπιν ακολουθούσε ο κλασμός και ο δυρμός. Έμπαινε στο κελί του και βοδίασε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και της προσευχής. Μας δίδασκε την αυταπάρνηση. Εάν δεν αγωνιστείτε, εάν δεν κοπιάσετε, εάν δεν εργαστείτε τώρα στα νιάτα σας, δεν θα έχετε στα γεράματά σας τίποτε το κέρδος. Δεν θα έχετε πάρει σύνταξη πνευματική. Πριν της κοιμήσεώς του, ο λίγες ημέρες για νοθυσία μου και βοήθεια πνευματική μου, μου είπε: «Παιδί μου, νιώθω μέσα μου ολόκληρον παράδεισο, χάρη πολύ μεγάλη, ευλογία Θεού. Βλέπεις, η κόπη της νεότητος τι κέρδος έφεραν. Βλέπεις ότι τίποτε δεν πήγε χαμένο. Το κάθε τι το μέτρησε ο Θεός. Και ένα ποτήρι νερό αξιώνεται μισθού ο χριστιανός όταν το δώσει.
όλο μάλλον οι κόποι, οι μοναχικοί ενώπιον του Θεού, την χάνουν ανταποδόσιας και εντός τον κόσμο, με χάρη και ευλογία, αλλά και στον άλλον κόσμο. Έχουν κατατεθεί στην τράπεζα του Θεού. Και όταν ο μοναχός απέλθει από τούτον τον κόσμο, όλο αυτό το ποσό θα το σηκώσει όταν βρεθεί επάνω στον άλλον κόσμο. Δηλαδή οι καταθέσεις των κόπων τον περιμένουν, και ανάλογα το ποσό που θα έχει απεντεύθυν κατατεθεί εκεί, θα γίνει και ο άνθρωπος πλούσιος εν το παραδείσο. Μεγάλη η διαφορά μας από εκείνη την πρώτη συνοδεία μας. Τώρα δεν έχουμε αυτή την βία. Ο Θεός μας έδωσε όλα τα καλά. Δεν μας υστερεί από τίποτε. Οφείλουμε όμως να έχουμε, ανάλογα με την δύναμη και την υγεία, και τη σχετική εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι μέσο που κατευνάζει το σαρκικό φρόνημα. Δημιουργεί προϋποθέσεις αγνότητας. Η αγνότητα η κατάμβο, η αγνότητα ψυχής και σώματος, δίνει μεγάλη δύναμη στην προσευχή. Δημιουργεί παρησία στην προσευχή η αγνότηση, η διπλή στον άνθρωπο. Αλλά για να αποκτηθεί όμως χρειάζεται ποικίλια εγκράτεια, πολύπλευρη. Θέλει μεγάλο αγώνα, γιατί ο βρώμικος διάβολος της αρκός μετέρχεται κάθε τρόπο και μέσο να μολύνει τον άνθρωπο και να τον καταστήσει άνευ παρησίας προς τον Θεό. Ο γέροντάς μου είχε μεγάλη απεριόριστη καθαρότητα, αλλά αγωνίστηκε όμως πολύ χρόνια. Είχε πόλεμο δυνατό, αλλά και ο αγώνας του ανάλογος. Αγωνιζότανε νύχτα και ημέρα, και κάποια μέρα σε μια οπτασία του έρχεται ο κακός δαίμονας της αρκός, και τον πείραξε όπως συνήθως. Ο γέροντας πάλευσε μαζί του, και όταν ήρθε εις τον εαυτόν του, από εκεί και πέρα έπαυσε ο πόλεμος. Σταμάτησαν τα πάντα και απλώθηκε μέσα στην καρδιά του και στο σώμα του η καθαρότητα και η αγνότη, πράγμα που το ποθούσε χρόνια να το γνωρίσει. Καθαρότητα δεν αποκτάται με παιχνίδια. Δεν γίνεται στον άνθρωπο χωρίς αγώνα πάνω στους λογισμούς.
έρχεται το δαιμόνιο της πορνείας με φαντασίες, με παρελθόν, ακόμη ο μοναχός και να μην έχει γνωρίσει τίποτε στον κόσμο, σαν πτώση, σαν αρχική, στο μοναχικό αγώνα τον διακινά πραγματικόν αγώνα. Όλη του την βρωμιά την θέλει και την ξεκινά σαν πόλεμο στη φαντασία, στην καρδιά και στο σώμα. Εκεί κρίνεται η όλη προκοπή και η μη εις των μοναχών. Εάν υποχωρήσει στη φαντασία, στη σκέψη και δεχθεί την βρωμιά του διαβόλου και κάνει μέσα του την καταθέση, από εκεί και πέρα ακολουθούν πτώσεις ψυχικές, διανοητικές, καρδιακές, σωματικές, με αποτέλεσμα να πάρει την κατιούσα και όπως μας έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μου, ότι όταν ο μοναχός υποστεί ολίσθημα σαρκικό, μετά χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να γλιτώσει, και αν δεν κάνει αυτόν τον ανάλογο αγώνα, θα τον πάρει αλλά κάπα διαβίου. Γι' αυτό χρειάζεται στην νεότητα κόπος, αγώνας, αντίσταση γενναία, για να αποκρουστεί αυτός ο δαίμονας και έτσι να ανατείλει η νίκη της αγνότητας, που θα παίξει τον σπουδαιότερο ρόλο στη μοναχική ζωή και στην πραγματική αποκατάσταση του ανθρώπου εις την μένουσα ζωή. Διότι κανείς αγκάθαρτος δεν θα κατοικήσει στον υπέρλαμπρο παράδεισο του Θεού. Η αγρυπνία, ο κόπος της αγρυπνίας, η νοερά προσευχή, ο κανόνας μας, η νυφαλιότητα στο φανταστικό και στο λογιστικό του ανθρώπου, η προσοχή μας γενικότερα, στο να προσέχουμε κάθε μας κίνηση ψυχοσωματική, η καθαρά εξομολόγηση, τα δάκρυα και η μετάνοια, η γνήσια και η ειλικρινής υπακοή, η τοποθέτηση η σωστή του υποτακτικού προς τον γέροντα. Αυτά και τόσα άλλα, και η εγκράτεια, η περιεκτική, όλα αυτά είναι βοηθήματα, είναι φάρμακα, είναι μέσα που βοηθούν τον μοναχό να αποκτήσει καθαρότητα στο νου, να αποκτήσει δύναμη προσευχής. Η προσευχή
που γίνεται με ταπείνωση, με μετάνοια, με πόνο ψυχής, με πόθο ψυχής, φέρνει, κατεβάζει το έλεος και τη συγγνώμη του Θεού. Μεγάλη ευλογία Θεού να τύχει ο άνθρωπος της αφέσεως των αμαρτιών του. Μακάριος και ευτυχής αυτός που πέτυχε να συγχωρηθεί από τον Θεό, διότι αυτόν τον άνθρωπο τον περιμένει ο Παράδεισος, η Άνω Ιερουσαλήμ. Τον περιμένουν τα αγαθά του ουρανού, η συγχώρηση των αμαρτημάτων των ελευθερώνει από τον βάσανο της συνειδήσεως, από την κόλαση της συνειδήσεως. Ανήμων ο άνθρωπος όταν πέσει στο καμίνι της κολάσεως της συνειδήσεως, όταν η συνείδηση τον κολλάζει. Για τα σφάλματα της ζωής, τα αδιόρθωτα, ο γεροντάς μου περίμενε την ώρα του θανάτου, την περίμενε σαν την υψίστη λύτρωση, την περίμενε σαν ημέρα ευτυχίας. Γιατί όλα αυτά? Διότι το συνειδός του δεν τον κατηγορούσε, δεν τον έλεγχε, διότι την συνείδησή του την είχε τακτοποιήσει προηγουμένως. Σε όλη του τη ζωή δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να την εξετάζει, να την συμβουλεύεται και να της κάνει υπακοή. Μας έλεγε ότι κάθε βράδυ στην αχρυπνία εξέτασε σε τι έσφαλε, ποιο πάθος κινήθηκε την ημέρα, τι λογισμοί πέρασαν, και αμέσως όπου έβλεπε ότι έσφαλε ζητούσε συγγνώμη και έπαιρνε απόφαση καινούρια, ότι με το ξημέρωμα της ημέρα προσοχή, όχι στα ίδια, όχι πάλι πτώση. Και έτσι κάθε μέρα κάνοντας αυτόν τον έλεγχο και το ταμείο, έφτασε στο σημείο η συνείδησή του να μην τον κατηγορεί εις τίποτε. Από εδώ η Παρησία στην προσευχή, από εδώ η σιγουριά για τον Παράδεισο. Είπαμε ότι η καθαρά εξομολόγηση, η καθαρά εξαγόρευση των όσων μας απασχολούν, όταν τα καταθέτουμε γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά στο Θεό και εν συνεχεία στον πνευματικό μας πατέρα, από εκεί και πέρα ανοίγει η χρυσή πύλη της σωτηρίας. Όταν όμως τα κρατούμε μέσα μας, γιατί δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας να τα φανερώσουμε, όταν μέσα μας κρατούμε
τα φίδια κάποια μέρα μεγαλώνοντας θα μας δαγκώσουν. Στις αρχές είναι μικρά, όπως οι απλοί λογισμοί. Είναι μικρά τα φίδια, μεγαλώνοντας αποκτούν φυσιολογικά το καταφύσι φαρμάκι τους, όπως και οι λογισμοί. Προϊόντος του χρόνου μεγαλώνουν, ισχυροποιούνται, αποκτούν δύναμη πνευματικής δηλητηριάσεως, όπως τα φίδια, κρατώντας τα μέσα ο άνθρωπος. Κάποια μέρα θα τον δαγκώσουν, θα τον πληγώσουν, θα τον δημιουργήσουν καρκίνο, θα τον δημιουργήσουν πληγή ανίατη. Και εν συνεχεία ακολουθεί η δηλητηρίαση και ο θάνατος. Πνευματικά γίνεται ψυχικός θάνατος. Και τότε τι μας ωφέλησε η όλη αναχώρηση από τον κόσμο και η όλη ζωή μας μέσα στα μαύρα και μέσα στο μοναστήρι? Εάν κολλαστούμε, θα χάσουμε και τούτον τον κόσμο με τα νομιζόμενα καλά του, αλλά θα χάσουμε κυρίως τα αιώνια καλά, τα οποία αοφθαλμός ουκείδε. Άνθρωποι του άλλου κόσμου, πετυχημένοι, πόσες και πόσες φορές δεν ήρθαν σε ανθρώπους πνευματικούς και τους μίλησαν ότι τα αγαθά του ουρανού είναι ανέκφραστα, ούτε λέγονται ούτε εκφράζονται το τι υπάρχει εις την Βασιλεία του Θεού. Τι μπορεί να πει ένα έμβριο μέσα στη μήτρα της μητέρας του, μέσα στο σκότος αυτό της μήτρας? Τι μπορεί να το πει κανείς από εδώ ότι υπάρχει ήλιος, ότι υπάρχουν άνθη, ότι υπάρχει μέρα, υπάρχουν τόσα και τόσα ωραία από Θεού δημιουργήματα? Αυτό θα απαντήσει: εγώ δεν βλέπω τίποτε παρά σκότα. Εσύ τα βλέπεις που τα ζεις. Έτσι και εμείς μέσα στη μήτρα αυτού του κόσμου εμείς δεν τα βλέπουμε. Εκείνοι που έχουν απέλθει εκεί και έχουν σωθεί τα ζούνε, αφού τα βλέπουν προηγουμένως. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε πάνω σε αυτά τα μέσα και τα φάρμακα που μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Κυρίως το φάρμακο, αυτό που επεξεργάζεται, το φανταστικό. Ας το προσέξουμε, από εδώ ξεκινούν τα υπέρ και τα κατά. Από τους λογισμούς του φανταστικού μέρους ή βελτιούμεθα προς τον Θεό ή αχριούμεθα δια της αμαρτίας. Δηλαδή αχριούμεθα με την αχριότητα του διαβόλου. Εάν δεν προσέξουμε να αγνίσουμε το νου, τη φαντασία, μήτε η καρδιά μας θα τύχει καθαρότητα.
μήτε το σώμα μας θα γνηστεί από τη βρωμιά της εχθράς ειδονή. Ένας λογισμός μας ανεβάζει μέχρι τρίτου ουρανού και ένας κακός λογισμός μας κατεβάζει στον πυθμένα του Άδου. Όταν μας έρθει ένας βρώμικος λογισμός και δεν αντισταθούμε ανάλογα, μας πήρε την κάτω βόλτα. Αμέσως ακολουθεί ενίδωνη κατάσταση σαν ηλεκτρισμός στο σώμα μας. Από εκεί και δεύτερον η ψυχή πέφτει. Κατεβαίνει ο γράδος της αγνότητος και της πανησίας και ανεβαίνει το αντίθετο, ο γράδος της βρωμιάς και η εξουσία του διαβόλου στην ψυχή μας. Μας κερδίζει ένα μέρος της καρδιάς, ένα μέρος του νου. Για να το ξαναπάρουμε αυτό το χαμένο μέρος, χρειάζεται στην κατόπιν αντιμετώπιση πάλι του κακού λογισμού με διπλό κόπο και διπλή αντίσταση. Για δεν καταβάλουμε αυτή τη διπλή αντίσταση και αντίδραση, θα ακολουθήσει και πάλι πτώση και άλλο μέρος χαμένο. Μετά πάλι θα αντιμετρηθούμε, θα χρειαστεί τρεις φορές μεγαλύτερη δύναμη. Και αν δεν την έχουμε, να, έτσι σιγά σιγά καταραίει ψυχικά ο άνθρωπος και καταλήγει να γίνει ένας εμπαθής, ένας αποτυχημένος χριστιανός και μοναχός, εισποτεί στην βλάβη της ψυχής του, αλλά και δεύτερον εις τους ανθρώπους που πλησιάζει. Διότι ένα άνθρωπος που έχει φως μεταδίδει φως εις τους ανθρώπους που πλησιάζει και τον πλησιάζει. Ένας άνθρωπος που έχει μέσα του σκότος, ο άνθρωπος που έχει μικρόβια εμπαθία, θα τα μεταδώσει και στον άλλον, θα γίνει και εκείνος άρρωστος, θα γίνει και εκείνος σκοτεινό. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια της δηλητηριάς. Παίρνει τα μικρόβια μέσα του ο άνθρωπος που τα δίδει ο άλλος με τη ζωή του και με το βιωμά του, και εκείνος γίνεται άρρωστος. Δηλαδή εκφράζεται ο εμπαθής άνθρωπος εμπαθή πράγματα, εμπαθή λόγια, εμπαθής πληροφορίες, τις ακούει εκείνος, μη αντιστεκόμενος, μη έχοντας την ανάλογη υγεία να αντικρούσει. Παίρνουμε την κακή φαντασία, αυτό που βλέπουμε, το σκάνδαλο, τη σκανδαλώδη περίπτωση, δια των οφθαλμών την οδηγούμε το φανταστικό εκεί. Και κατ' ιδίαν βέβαια τα μάτια της ψυχής βλέπουν αυτή την εικόνα, συνεχίζεται από τα έξω στα έξω μάτια, συνεχίζεται αυτό που είδε ο άνθρωπος και συνεχίζεται η πτώση, όταν δεν προσέξει να την αποκρούσει από την αρχή με την νυφάλια προσοχή. Και θέλω να πω ότι ο πνευματικός, ο υγιής άνθρωπος στην ψυχή δια του πνευματικού αγώνα μεταδίδει υγεία με τα λόγια του, με το ήθος του, με τη ζωή του, γίνεται φως και όπως
μας συμβουλεύει και μας φωτίζει το αγιογραφικό, ότι ούτω λαμψάτω το φως ημών έβδωσε τον οθό κλπ. Και οι άνθρωποι βλέποντας αυτό το φως γίνονται και αυτοί φως. Όταν μέσα μας βασιλεύει το σκότος, σκοτίζουμε και τον άλλον. Όπως σκοτίζεται ο ήλιος όταν πάει ένα σύννεφο μπροστά, πάει να στέλνει τις ακτίνες του κάτω. Έτσι και εμείς όταν αποκτήσουμε φως δια της προσευχής, δια της μελέτης, δια της εναρέτου και μοναχικής ζωής, θα μεταδώσουμε φως. Γιατί ο μοναχός είναι φως εις τους χριστιανούς. Έρχονται τόσοι και τόσοι άνθρωποι εις το Άγιον Όρος. Κοιτάξτε τώρα πόσοι έρχονται εδώ να πάνε να βρουν ανθρώπους πνευματικούς να ωφεληθούν. Ακούνε κάπου ότι υπάρχει ένα, τρέχουνε, αναζητούν σαν διψασμένα ζώα, τρέχουν να βρούνε κάποια πηγή να ποτίσουν τη δίψα τους, να δουν λίγο υγεία και δροσιά στην ψυχή τους. Όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και αντί για δροσερό νερό, για δροσερή συμβουλή, για ένα παράδειγμα σωστό, βρίσκουν κάτι αντίθετο και γυρίζουν πίσω διπλά λυψασμένοι και διπλά αμαρτωλοί, οποία η ευθύνη μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό όταν σκανδαλίσουμε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει η ζωή μας να είναι όσο γίνεται πνευματική. Να δώσουμε βοήθεια στους ανθρώπους. Έρχονται πληγωμένοι, έρχονται βασανισμένοι, έρχονται πλανεμένοι. Γιατί τους φέρνει εδώ η χάρη του Θεού? Δεν τους φέρνει να φύγουνε αρρωστημένοι περισσότερο, αλλά να βρουν λίγο υγεία, ένα φάρμακο να πάρουν μέσα τους. Γι' αυτό εμείς πρέπει να βρούμε πρώτη την υγεία μας και μετά να δώσουμε υγεία και στους άλλους. Τα παραδείγματα των πατέρων μας ας μας γίνουν φως και φάρμακο. Ο δικός μας ο γέροντας, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ποιος μπορεί σήμερα από τους μοναχούς μας να αντιμετρηθεί με αυτό το πνευματικό μοναστικό ανάστημα? Ποιος σήμερα αγρυπνεί όλη τη νύχτα γονατιστός, προσευχόμενος νοερά, κλέβοντας και οδυρώμενος, όχι μόνο για τον εαυτόν του αλλά και για όλο τον κόσμο? Να γονατίζουμε κι εμείς και να κλαίμε και να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε για τον εαυτόν μας, για τη ζωή μας, για την ψυχή μας, αλλά να επεκτείνεται η προσευχή μας και για όλο τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη. Μας κάλεσε εμάς εδώ ο Θεός όχι τυχαίο, όχι μόνο να σώσουμε τον εαυτό μας, αλλά να βοηθήσουμε την Εκκλησία, να βοηθήσουμε την καθόλου Εκκλησία. Όχι μόνο την Ορθόδοξη, με την Ορθοδοξία μας, αλλά να βοηθήσουμε με τις προσευχές μας και κάθε ζώσα ψυχή επάνω στον κόσμο. Να βοηθήσουμε
παρακαλώντας τον Θεό για μετάνοια και επιστροφή, όχι μόνον επιστροφή εις την πίστη του Χριστού, αλλά και επιστροφή στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να παρακαλούμε τον Θεό να ξεκουράσει, να στείλει βάλσαμο ανακουφίσεως και παρηγορία στις ψυχές και στα σώματα των ανθρώπων, γιατί υπάρχουν ψυχές και σώματα που πονούν πάνω στο κρεβάτι του πόνου και της θλίψεως, και αυτοί οι άνθρωποι το πλήστον έχουν άγνοια Θεού και οδηγούνται στο γογγισμό και στην βλασφημία κατά του Θεού. Έχουν ανάγκη να σταλάξει ο Θεός φώτιστη, αλλά βλέπουμε ότι η αμαρτία τείχος ακράβεντο, ο γογγισμός και η βλασφημία και η απομάκρυση του Θεού τείχος, που εμποδίζει την βοήθεια του Θεού. Εμείς εκλήθημεν εδώ να βοηθήσουμε να πέσει αυτό το τείχος, να καταρρεύσει και να στείλει ο Θεός έλεος και χάρη, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν. Θα έχετε δει ανθρώπους που πονούν και στα νοσοκομεία ιδιαίτερα. Εκεί υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ανθρώπινος πόνος και όλοι αυτοί περιμένουν βοήθεια. Ποιος θα τους βοηθήσει? Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν Θεό, οι άνθρωποι που αδιαφορούν, οι άνθρωποι που πλέον στο πέλαγος της άγνοιας? Όχι, εμείς καλούμεθα να τους βοηθήσουμε, που ο Θεός μας αξίωσε λίγο να ανοίξουμε τα μάτια, να ανοιχθούν τα μάτια της ψυχής μας και να δούμε κάτι περισσότερο. Γι' αυτό στις προσευχές μας να παρακαλούμε ακόμη περισσότερο και για τα ζώα ακόμη, τα οποία και αυτά κοπιάζουν και πονούν, και για όλη την πτήση. Να ευχόμεθα ο Θεός έλεος και χάρη και συγγνώμη να στείλει. Και με όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρέπει με κάθε τρόπο να αποκτήσουμε με τη βοήθεια του Θεού την υγεία της ψυχής μας, για να φτάσουμε στο σημείο και στην αξιότητα οι προσευχές μας να ακούγονται από τον Θεό, και ο Θεός δια των προσευχών αυτών να στέλνει αυτή την βοήθεια στον πονεμένο κόσμο. Βλέπουμε ψυχολογικά τραύματα, βλέπουμε ανθρώπους να μην γνωρίζουν τι κάνουν, να υποφέρουν τρομακτικά. Ποιος θα τους βοηθήσει? Τα λόγια δεν τεθνούν, γιατί η κατάστασή τους δεν τους βοηθά να τα ακούσουν. Τότε ποιος θα τους βοηθήσει? Μόνο ένα θαύμα προσευχών. Και τις προσευχές σου και τις ευχές του Πάτερ την οικουμένη είναι στήριξα, γράφεται στο τροπάριο του Μεγάλου Αντωνίου. Οι προσευχές του Αγίου βοηθούσαν όλο τον κόσμο, και τις ήταν στην έρημο, και τις κατέβαινε ορισμένες φορές τον κόσμο και βοηθούσε. Ο κόσμος έχει ανάγκη και των προσευχών και του Θεού Λόγου, και μια συμβουλή και ιδιαίτερα έχει ανάγκη από την λυτρωτική εξομολόγηση, από αυτό το θείο μυστήριο, το θείο λουτρό
που πράγματι αναγεννά τον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο εσωτερικά. Όταν καθαριστεί ο άνθρωπος, τι του μένει πλέον? Του μένει να δει τον Θεό. Μακάρι καθαρίζει η καρδία, ότι αυτή τον Θεό όψονται. Η καθαρή καρδιά, η καθαρή καρδία γίνεται με την καθαρή εξομολόγηση. Αυτή έχει ανάγκη ο κόσμος. Θέλει εργάτες που θα μπορέσουν να οργώσουν έτσι τις ψυχές και να τις κάνουν χωράφια πνευματικά άξια για τον Θείο Σπόρο και την καρποφορία του Θεού. Γι' αυτό την αξιότητα της καθαρότητος και την αξιότητα του πλησιασμού μας προς τον Θεό οφείλουμε δια του αγώνας να αποκτήσουμε. Και πρώτος εγώ, διότι η θέση μου είναι διαφορετική. Και κατά ακολουθία πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και την εκκλησία. Και διευχών του μακαριστού μας γέροντος να τύχουμε αυτής της ευλογίας του Θεού.